έχει κατατεθεί όχι μόνο σήμερα εδώ στην αίθουσα, αλλά κατατίθεται συστηματικά από όλους τους Έλληνες πολίτες μέσα στην κοινωνία. Ότι δεν είναι δυνατόν η πολιτική διαφθορά να εξακολουθεί να μένει ατιμόρυτη. Η πολιτική διαφθορά, όσο και η διαφθορά συνολικότερα, τεμαχίζει την κοινωνία και καταστρέφει κάθε στοιχείο εμπιστοσύνης των πολιτών προς την ασκούμενη από κάθε πλευρά πολιτική. Εκείνο στο οποίο θα αναφερθώ στο πλαίσιο του χρόνου που έχω είναι γιατί οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν να ζητήσουν την σύσταση Επιτροπής για την Διενέργεια Προκαταρτικής Εξέτασης μόνον για τον τέος Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Και μη μου πούν ότι δεν είδαν το διαβιβαστικό έγγραφο, δηλαδή το αίτημα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να προχωρήσει η έρευνα και για όλους εκείνους από την όποια κυβερνητική θέση άσκησαν εποπτεία και διαχειρίστηκαν τη συγκεκριμένη σύμβαση. Είναι εξαιρετικά σαφές αυτό το οποίο αναφέρει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Να ερευνηθούν τα μεγέθη προκειμένου η έρευνα να διαπιστώσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και των μελών των κυβερνήσεων που κατά καιρούς επόπτευαν την υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων. Γιατί δεν το έπραξαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που υπέγραψαν τη συγκεκριμένη πρόταση? Γιατί δεν το έπραξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είχαν αυτοτελές δικαίωμα με το δεδομένο ότι εξασφαλίζουν τον συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών για να ζητήσουν αυτή την συζήτηση την οποία σήμερα κάνουμε και εν τέλει την σχετική απόφαση για την σύσταση της Επιτροπής για την Προκαταρτική Εξέταση. Δικαιούται κατά συνέπεια ο οποιοσδήποτε πολίτης, ο οποιοσδήποτε καλόπιστος να διερωτάται γιατί αυτή η μονομερής επιλογή. Μήπως προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα περιδικαίου αίσθημα και να φανεί ότι το κυβερνών κόμμα θέλει να ελέγξει την υπόθεση αλλά μόνον στο πρόσωπο του ενός, όταν την συγκεκριμένη σύμβαση διαχειρίστηκαν και επόπτευσαν αυτής πάρα πολλοί υπουργοί. Και τα ερωτήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν διαπιστώθηκαν πραγματικά ελαττώματα στα παρακελθέντα υποβρύχια, γιατί δεν ασκήθηκαν τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία και η γερμανική και η ελληνική? Εάν η σύμβαση αυτή δεν ανταποκρίνονταν σε εκείνο που συμφωνήθηκε, γιατί δεν καταγγέλθηκε η σύμβαση και γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπήρξαν εκείνες οι ενέργειες οι οποίες θα προστάτευαν το δημόσιο συμφέρον, το δημόσιο αγαθό σε τελευταία ανάλυση? Και σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και των άλλων κομμάτων. Και αν η Επιτροπή που όλα δείχνουν ότι θα συσταθεί για να διενεργήσει προκαταρτική εξέταση, διαπιστώσει την ύπαρξη ποινικών ευθυνών και για άλλα πρόσωπα, τότε τι θα πείτε, να επιστρέψουμε πίσω για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή ή δεσμευτείτε, σας καλώ εγώ, θα φέρετε και τις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή και εκείνα τα πρόσωπα τα οποία δεν αναφέρονται στην πρότασή σας, αλλά ενδεχομένως από την έρευνα της Επιτροπής να διαπιστωθεί ότι έχουν ποινικές ευθύνες. Θα φέρετε αυτά τα πρόσωπα εν τέλει στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου και αυτά, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να πάρουν τον δρόμο προς την δικαιοσύνη κατά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία? Κοιτάξτε, θέλω να αποφύγω την σκληρή έκφραση ότι πρόκειται για προσχηματική, για υποκριτική επιλογή. Όταν επιλέγετε μόνον τον κύριο Τσοχατζόπουλο και παραλείπετε όλους τους άλλους που διαχειρίστηκαν την υπόθεση, που έχουν συμμετοχή στην εποπτεία των συμβάσεων. Γιατί το κάνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Δεν διαβάσατε το έγγραφο και το αίτημα της αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου? Προφανώς όχι. Επιλέξατε να αναφερθείτε μόνον
στον τέως Υπουργό Άμυνας, στον κύριο Τσοχατζόπουλο, για να αποφύγετε οτιδήποτε άλλο θα δημιουργούσε περαιτέρω ζητήματα κατά το πώς το αντιλαμβάνεστε το όλο θέμα ως ζήτημα. Αλλά ένα είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν υπάρξει η πολιτική διαφάνεια, εάν δεν υπάρξει η επί της ουσίας έρευνα και ουσιαστική αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων, τότε η βεβαιότητα των πολιτών, η βεβαιότητα όλων, κάθε μέρα και περισσότερο θα μεγεθύνεται και θα τίνει στην θλιβερή διαπίστωση ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Και αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο συν της άλλης αποσυντίθεται, θέλει να λειτουργεί συγκαλυπτικά, συγκαλυπτικά για ευθύνες και να οδηγεί σε ατιμωρησία. Αλλά πρέπει οι πάντες να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο αναμονής για την ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο αναμονής για όλους μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διεκδικώ και πιστεύω ότι η Επιτροπή που θα συσταθεί δεν θα περιοριστεί μόνο στην έρευνα τυχών ποινικών ευθυνών του τέως Υπουργού κυρίου Τσοχατζόπουλου, αλλά θα βαθύνει, όπως έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση, την έρευνα και για όλους εκείνους που με πράξεις ή και παραλήψεις δεν υπερασπίστηκαν το δημόσιο συμφέρον και άφησαν να λαιλατηθεί το δημόσιο αγαθό.